τις πάλεψα. Μου συνέβησαν μετά τα 30. Από τα 33-35 και μετά. Ναι. Είμαστε λοιπόν μια παρέα με τον Γιωργαδά και πηγαίναμε ο Θέμης, ο Ανδρέας ο Κουρής, η Ρεγκίνα και τότε η Ζέτα ήταν εδώ, ήμασταν τότε, τότε μεγάλη παρέα, ωραία. Και πηγαίναμε και κάναμε ταξίδια στην Ευρώπη και πηγαίναμε σε διάφορα πάρκα με τα τρενάκια αυτά, τα roller coaster αυτά που βλέπουν. Ναι. Και ανεβαίναμε, σου μιλάω δηλαδή, σε ό,τι πιο τρομακτικό και ό,τι πιο πολύ έτσι φοβιστικό υπήρχε, ανεβαίναμε. Ναι. Μετά από τα 35, πηγαίναμε ξέρω, σε Αυστραλία και αυτά. Πάω να ανέβω μέσα, πατούσα το πόδι μου, λέω παιδιά, όχι, δεν μπορώ. Δεν μπορούσα να νιώθω αυτή την δέσμευση. Τα είχα κόψει όλα. Mm-hmm. Δεν θα σε ρώταγα, επειδή ανέφερε το όνομα, θα σου κάνω μια τελευταία ερώτηση. Είπε ότι με τη Ζέτα χαίρεσαι, επειδή έχει περάσει από τη ζωή σου, το ξέρει όλο ο κόσμο, δεν είναι κάτι κρυφό. Χαίρεσαι με την επαγγελματική τη επιτυχία, επειδή είναι μια παρουσιάστρια πια γνωρισμένη αξία. Φαντάζομαι τη βλέπει, δεν είναι. Στην τηλεόραση είναι, χαίρεσαι με την εξέλιξή της, την επαγγελματική. Μα εννοείται ότι χαίρομαι και χαίρομαι που είναι και ευτυχισμένη. Και γιατί, εντάξει, καλός κακός, όσο και να δύο άνθρωποι να γίνουν ξένοι ή να αποξενωθούν ή να χωρίσουν και να τραβήξουν χωριστές ζωές, πάντα εγώ κρατάω όμορφες στιγμές και που ζεις με κάποιους ανθρώπους και πάντα έχεις να θυμάσαι τα ωραία πράγματα. Εννοείται ότι χαίρομαι και μπράβο της γιατί το αξίζει, που αυτή τη στιγμή είναι ένα από τα πιο έτσι, μεγάλα ονόματα της τηλεόρασης και όχι μόνο και της ηθοποιίας και έχει κατακτήσει τον ήρωα της.